Στόχου υπεύθυνη γραφείου συμβουλευτική του ομίλου Ξινή και θα μα τα πει όλα, θα απαντήσει όλε μα τι ερωτήσει. Γεια σου, Νίκη. Θα απαντήσω, καλησπέρα σα. Εσύ είσαι από του ανθρώπου που έχουν αυτοπεποίθηση. Εγώ? Ναι. Πάρα πολύ. Αλήθεια, λε τώρα ή ψέματα? Όχι, αλήθεια. Α, σε όλα. Σε όλα. Από ναι. Πάντα. Ναι, το έχω. Είμαι λίγο εγωιστάκο. Ναι. Ναι. Το θεωρείτε εγωισμό το να έχουμε αυτοπεποίθηση? Όχι. Εγώ είμαι λίγο ότι νιώθω ότι ό,τι κάνω θα το κάνω τέλεια και καλά και είμαι ο καλύτερος όλων. Μπράβο. Και όταν δεν κάνετε κάτι καλά. Όλα τα κάνω καλά. Πάμε με διαφορά. Λοιπόν, Νίκη, να ξεκινήσουμε και να πούμε καταρχήν. Θέλω να σε ρωτήσω, τι εννοούμε όταν έχουμε χαμηλή αυτοπεποίθηση? Να διευκρινίσω πρώτα τι είναι η αυτοπεποίθηση. Είναι το να έχουμε μια θετική στάση για τον εαυτό μας, να εμπιστευόμαστε τις δυνάμεις μας, να αναγνωρίζουμε τις ικανότητες μας και να μην φοβόμαστε να ζήσουμε τη ζωή και να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε χρειάζεται. Αυτός που έχει λοιπόν χαμηλή αυτοπεποίθηση καθορίζει την εικόνα του για τον εαυτό του με βάση τις αντιλήψεις που έχουν οι άλλοι για αυτόν. Και κατ' επέκταση δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του και φοβάται να αντιμετωπίσει την ίδια του τη ζωή. Και γιατί είναι σημαντικό κάποιος να έχει θετική αυτοπεποίθηση, καλή αυτοπεποίθηση? Γιατί αυτό συνοδεύεται και από άλλα χαρακτηριστικά. Όπως θα σας πω αμέσως. Για παράδειγμα, όταν μπορώ να αποδεχτώ τον εαυτό μου, που αυτό σημαίνει έχω αυτοπεποίθηση, σημαίνει ότι μπορώ να αποδεχτώ καλύτερα και τους άλλους ανθρώπους. Το ένα είναι αυτό. Επίσης είμαι πιο αυτόνομος και πιο ανεξάρτητος. Πατάω καλύτερα στα πόδια μου. Πλέον δεν φοβάμαι να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες της ζωής. Και έχω μια ήρεμη δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ουσιαστικά ξέρω τον εαυτό μου, τον γνωρίζω, ξέρω τι μπορώ να κάνω. Οπότε δεν έχω ανάγκη την επιβεβαίωση των άλλων και δεν έχω ανάγκη να δείξω τι είμαι. Έτσι, αυτοί δηλαδή που υπέρμετρα. Κοντά. Τι θέλω να πω, αυτοί που υπέρμετρα προβάλλουν τον εαυτό τους και προσπαθούν να δείξουν τους άλλους ότι αξίζουν, συνήθως από πίσω κρύβεται το ακριβώς αντίστροφο, δηλαδή η ανασφάλεια. Οι μπρατσαράδες. Για τον εαυτό. Τι είναι? Όχι απαραίτητα. Οι μπρατσαράδες. Εικόνα για τον εαυτό μας πώς διαμορφώνεται? Δηλαδή έχει να κάνει με τα παιδικά μας χρόνια, έχει να κάνει με το πώς μας βλέπουν οι άλλοι, πώς γίνεται? Ξεκινάει από πολύ νωρίς και σε αυτό φυσικά συμβάλλει και η οικογένεια. Σαφώς παίζουν ρόλο οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν. Για παράδειγμα, εάν μας λένε από μικρούς ότι δεν είμαστε ικανοί να καταφέρουμε κάποια πράγματα, τότε το πιστεύουμε. Γιατί ακόμα δεν έχουμε ολοκληρωμένη αυτό εικόνα για εμάς. Οπότε αυτό καθορίζει και την πορεία μας. Επίσης, μιμούμαστε τα πρόσωπα. Δηλαδή, αν έχουμε μια μητέρα που δεν έχει ψηλή αυτοπεποίθηση, μπορεί και η κόρη αντίστοιχα να μιμηθεί αυτή τη συμπεριφορά. Οπότε εκεί χρειάζεται οι γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά. Δηλαδή αυτό που λέμε συνέχεια, ας πούμε, μη κάνεις το ένα ή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα καλά και τέτοια, δεν πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας, έτσι. Άρα εσύ μεγαλώνεις τη Λιδία κάπως έτσι, δηλαδή την παροτρύνεις, την ενθαρρύνεις να κάνει πράγματα. Εγώ της λέω να μαγειρεύουμε μαζί και τέτοια συνέχεια. Χρειάζεται να δείχνουμε εμπιστοσύνη. Στις ικανότητες των παιδιών. Και αν κάνει λάθος, έτσι οκέι κιόλας, έτσι. Και πάει μόνη της και στην τουαλέτα. Καλέ, 4 χρονών δεν είναι? Από 1,5-2 χρονών. Αλήθεια? Ωραία. Και πάμε να μας πεις πώς μπορούμε τελικά να έχουμε αυτοπεποίθηση, τι πρέπει να κάνουμε. Με αφορμή κάτι που είπατε και προηγουμένως, είναι πολύ σημαντικό να απεγκλωβιζόμαστε από έννοιες όπως λάθος, σωστό, κακό, αποτυχία. Γιατί... Πρέπει να έχουμε αυτογνωσία, βλέπουμε ότι. Ξεκινήσαμε. Ναι, αυτογνωσία προϋποτίθεται ούτως ή άλλως, γιατί για να πιστέψω στον εαυτό μου, προϋποτίθεται ότι γνωρίζω τις ικανότητές μου. Και με βάση αυτές να θέτω και ρεαλιστικές προσδοκίες. Δηλαδή να μην περιμένω από τον εαυτό μου να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που μπορεί. Και επίσης να δίνουμε έμφαση στις δυνατότητές μας. Δηλαδή να αναγνωρίζουμε τα θετικά μας, να τα λέμε στον εαυτό μας, αλλά επίσης να λέμε και στους άλλους θετικά. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί γενικότερα μπαίνουμε σε μια θετική σκέψη με τους ανθρώπους. Έχουμε συνηθίσει να τονίζουμε συνήθως τα αρνητικά. Ναι, και να μην μπορούμε να μην λέμε καθόλου τα θετικά. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να τονίζουμε τα θετικά και στους άλλους και στον εαυτό μας. Αυτό που είπα προηγουμένως, το να απεγκλωβιζόμαστε από έννοιες λάθος, σωστό και όλα αυτά, να βάζουμε όρια στην κριτική των άλλων. Γιατί οι άλλοι έρχονται πολλές φορές με την πρόθεση να μας κριτικάρουν, να μας πούν αν κάνουμε κάτι σωστά ή όχι. Μπορούμε και από μόνοι μας να οριοθετούμε αυτή τη συμπεριφορά. Βέβαια. Και να μην το καταλαβαίνουμε κιόλας. Να υποστηρίζουμε αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Και σαφώς να είμαστε αυθεντικοί. Γενικά το συμπέρασμα είναι χρυσή τομή. Ούτε πάρα πολύ, ούτε λίγο, ούτε καθόλου. Εμπιστοσύνη στον εαυτό ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μάλλον είσαι σε καλό δρόμο, Εγώ τα κάνω όλα σωστά. Από ό,τι φαίνεται ως τώρα. Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.